Πέρα παιδιά, τσεκτεκνά, ο Κώστας εδώ και σήμερα θα κάνουμε ένα καινούριο unboxing. Ένα unboxing το οποίο δεν είναι το πρώτο που υπάρχει στο ελληνικό YouTube, τουλάχιστον με το συγκεκριμένο προϊόν. Όμως μετά από τόσα θετικά σχόλια ήμουν περίεργος, γιατί έψαχνα ένα πληκτρολόγιο για το βράδυ συγκεκριμένα για να μπορώ να γράφω χωρίς να ανάβω πολλά φώτα. Λοιπόν, και είπα να το δοκιμάσω. Είναι το Genesis RX22 της Natech, ένα πληκτρολόγιο το οποίο έρχεται γύρω στα 22-21 ευρώ, θα το βρείτε, είναι σε προσφορά αυτό τον καιρό. Το συγκεκριμένο πληκτρολόγιο έρχεται με τρεις επιλογές φωτισμού, έρχεται με πλήκτρα τα οποία έχουν scissors μηχανισμούς και είναι ultra flat. Τι σημαίνει αυτό? Ότι προσομοιώνει το πληκτρολόγιο ενός laptop. Έχοντας ξεκινήσει την πορεία μου, βασικά ξεκινώντας από laptop, πολύ πριν να έχω πύργο, μπορώ να πω ότι τα πλήκτρα του λάπτοπ ήταν ό,τι καλύτερο χρησιμοποιούσα, μέχρι να πιάσω μηχανικό πληκτρολόγιο στα χέρια μου βέβαια. Για καιρό ήθελα να ξαναβρω κάτι αντίστοιχο. Αν θυμάστε, όταν είχα πρωτοξεκινήσει το κανάλι, είχα φτιάξει το unboxing ενός Logitech, το οποίο Logitech ήταν από τα πολύ καλά και νομίζω ότι είναι, νομίζω το K320, το, δεν θυμάμαι ποιο ήτανε, όποιος το βρει ας το πάρει, είναι τέλειο πληκτρολόγιο. Οπότε ήρθε η ώρα να δούμε και το Natech τι αξίζει και τι λέει. Έχω διαβάσει πάρα πολύ καλά σχόλια για την ποιότητα, για το φωτισμό, για την εκτέλεση, για τα πλήκτρα, για όλα, για όλα, για όλα. Οπότε είναι η ευκαιρία να δούμε και τι λέει από κοντά. Λοιπόν, το συγκεκριμένο έρχεται με τρία χρώματα όπως σας είπα, ultra flat, ήσυχα 6 scissors πλήκτρα, μακρύ καλώδιο γύρω στα 1,6 μέτρα, USB 2 σύνδεση, 104 πλήκτρα έχει, δεν έχει πολλά macros όπως θα θέλατε, είναι κυρίως για πληκτρολόγηση παρά για gaming, όχι ότι για ελαφρύ gaming δεν θα σας επιτρέψει να το κάνετε, αν και μην περιμένετε να πατάτε πάνω από 4-5 πλήκτρα τη φορά, γιατί δεν έχει anti-ghosting protection. Λοιπόν, τι άλλο βλέπω? Οι διαστάσεις του είναι 462 επί 170 επί 15 χιλιοστά. Αυτό είναι το συγκεκριμένο πληκτρολόγιο και πάμε να δούμε το κουτάκι του. Όπως βλέπουμε, δεν έχει τίποτα το ιδιαίτερο. Στην πίσω πλευρά, να γυρίσω να το δείτε, έχουμε, γυαλίζει και το φως, τις τρεις επιλογές φωτισμού. Τα χρώματα είναι μπλε, κόκκινο και μοβ. Το μοβ νομίζω είναι από τα αγαπημένα μου χρώματα. Και δείχνει ότι το καλώδιο είναι cloth, έχει επένδυση υφασμάτινη γύρω γύρω, πάρα πολύ καλό, προσθέτει extra πόντους στην ανθεκτικότητά του. Δείχνει τα φωτιζόμενα πλήκτρα και δείχνει το μηχανισμό X-Scissors. Αυτά και κάποιες γενικές πληροφορίες για το πληκτρολόγιο. Ας το ανοίξουμε, αρκετά απλό, δεν έχει ζελατίν, βασικά δεν έχει αυτοκόλλητα, ανοίγει. Και το πρώτο πράγμα που αντικρίζουμε με το που το ανοίξουμε είναι αυτό εδώ πέρα, είναι το πληκτρολόγιο να μας καλωσορίζει, ultra flat, πολύ λεπτό, αρκετά βαρύ, δεν θα το έλεγα πολύ βαρύ, αλλά για την κατασκευή του είναι αρκετά ανθεκτικό φαίνεται. Είναι φαίνεται, ναι, λίγο λάθος χρήση της γλώσσας. Το κουτάκι δεν έχει κάτι άλλο, δεν έχει drivers, CD με drivers. Το πρώτο πράγμα που μας καλωσορίζει είναι ένα manual, το οποίο manual λέει για τις καιρικές συνθήκες τις οποίες πρέπει να χρησιμοποιούμε, λες και θα το βγάλουμε έξω, αλλά τέλος πάντων. Και το πρώτο πράγμα που βλέπουμε με το που βγάλουμε τις διαφάνειες είναι αυτό εδώ, το καλώδιό του. Το καλώδιό του είναι όμορφο τακτοποιημένο, μισό λεπτάκι να το ανοίξω. Είναι καλά μπαλαρισμένο όπως βλέπετε. Φαίνεται αρκετά ανθεκτικό γιατί έχει και την υφασμάτινη επένδυση που προσθέτει εξτρά πόντους. 1,6, αρκετά ανθεκτικό. USB 2 η σύνδεση, ελπίζω να κεντράρει κάμερα. Κεντράρει κάμερα, ναι, αυτό. Αρκετά ωραίο, αρκετά ανθεκτικό. Λοιπόν, τώρα όπως βλέπετε, να σας το φέρω και πιο κοντά να το δείτε. Αυτό εδώ είναι. Αν δείτε, να σας το βάλω όσο πιο γίνεται στο πλάι. Τα πλήκτρα του είναι όσο πιο flat γίνεται. Προσομοιώνουν πάρα 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 πολύ καλά τις
το πληκτρολόγιο μάλλον ενός λάπτοπ. Μου φαίνεται πάρα πολύ στιβαρό πληκτρολόγιο. Όπως βλέπετε εδώ η επένδυση του δεν είναι mat, είναι βασικά, δεν το λες mat, έχει κάποιες γλώσσες επιφάνειες όπως εδώ πέρα, έχει κάποιες γλώσσες επιφάνειες και αυτό είναι βασικά δεν ξέρω πώς λέγεται αυτού του τύπου επιφάνεια, είναι ανάγλυφη επιφάνεια αν μπορώ να το θέσω έτσι. Έχει τα κανονικά του πλήκτρα, κανονικό shift, μεγάλο shift, μεγάλο shift, το enter είναι μεγάλο, το backspace είναι μεγάλο, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ καλό όταν πληκτρολογούμε, δεν έχει αγγλικού τύπου backspace και shift. Το συγκεκριμένο έχει όμως αγγλικό πληκτρολόγιο, δηλαδή δεν έρχεται με ελληνικούς χαρακτήρες, οπότε αν κάποιος δεν του αρέσει πρέπει να προσέξει για τη συγκεκριμένη αγορά. Βλέπουμε πάνω τακτοποιημένα όλα τα πλήκτρα F, έχουμε τα κανονικά μας home button και όλα τα σχετικά και αριθμητικό πληκτρολόγιο. Το συγκεκριμένο έρχεται και με αριθμητικό πληκτρολόγιο, αν και δηλώνω fan τη σειρά stainless τα οποία έχουν μόνο τα γράμματα, αλλά δεν θα με χαλάσει καθόλου το συγκεκριμένο. Λοιπόν, να πάμε να δούμε αυτό το οποίο με ενδιαφέρει κυρίως, είναι η αίσθησή τους μόλις φοκουσάρει η κάμερα. Λοιπόν, το πληκτρολόγιο από κάτω, συγγνώμη δεν σας έδειξα, από κάτω έχει και δύο stand, λοιπόν, το οποίο ρυθμίζονται μόνο σε δύο θέσεις, ανοιχτά και κλειστά, τα οποία ανοιχτά προσθέτουν λίγο ύψος, το οποίο μπορώ να πω ότι είναι λίγο πιο βολικό όταν τα έχετε ανασηκωμένα για να γράψετε έτσι όπως το βλέπω τουλάχιστον στα χέρια μου. Και οι υφοί τους είναι αρκετά μεγάλα τα πλήκτρα, τουλάχιστον ακούστε λίγο αν μπορείτε να ακούσετε τον ήχο. Τα πατάω όσο πιο δυνατά γίνεται, αλλά αν τα πατάτε με κανονικό ρυθμό δεν ακούγεται τίποτα σχεδόν. Είναι πάρα πολύ καλά και αθόρυβα τα πλήκτρα αυτά. Μπορούμε να κατεβάσουμε από το site της Nake Tech τους drivers, οι οποίοι συνιστώ να το κάνετε γιατί σας προσφέρουν παραπάνω ρυθμίσεις για το φωτισμό και για κάποια άλλα πραγματάκια. Δεν ξέρω ακριβώς τι μπορείς να κάνεις παραπάνω, γιατί πρώτη φορά το πιάνω το πληκτρολόγιο γύρω στα χέρια μου. Γενικά είναι από τα πληκτρολόγια που είναι διάσημα στον ελληνικό χώρο. Έχω δει πάρα πολλά unboxing από το συγκεκριμένο και πραγματικά είναι όλα ένα και ένα και σας συνιστώ να δείτε και αυτά. Προσπάθησα να το κάνω όσο πιο καλά γίνεται και προσπαθώ να το κάνω όσο πιο καλά γίνεται. Όμως πάμε στο μεγάλο ατού του συγκεκριμένου, που δεν είναι μόνο τα πλήκτρα, τα οποία προσωπικά τα θεωρώ πολύ όμορφα, πολύ ανετά, τα δάχτυλα δεν χάνονται πάνω. Δηλαδή μπορούν και γράφεις άνετα χωρίς να ξεφεύγεις, θυμίζει πάρα πολύ με πάρα πολύ λάπτοπ, το ξεκαθαρίζω. Αλλά το μεγάλο του ατού δεν είναι τόσο τα πλήκτρα που προσφέρουν ένα μεγάλο συν, όσο ο φωτισμός τους. Λοιπόν, να δούμε τι μπορούμε να προσφέρουμε από άποψη φωτισμού στο συγκεκριμένο. Έχει τρία preset, ίσως να ακούγεται και λίγο δυνατό αυτό. Από όσο ξέρω, ο φωτισμός αλλάζει με το scroll lock. Όπως βλέπετε, βασικά το θέμα είναι, βλέπετε, φαίνεται, να κλείσω λίγο τα φώτα να δω αν μπορείτε να το δείτε, γιατί χτυπάει πάρα πολύ έντονα ο φωτισμός. Είναι αρκετά αμυδρός ο φωτισμός, έχω και πολλά φώτα εδώ πέρα, οπότε γενικά δεν θα φαίνεται τόσο καλά δυστυχώς. Αλλά μπορούμε να δούμε τα εξής, είναι αυτή τη στιγμή το μπλε. Τώρα αυτή τη στιγμή είναι κλειστό, το κόκκινο. Αυτό εδώ πρέπει να είναι το mauve, το οποίο φαίνεται αρκετά, βασικά αυτό εδώ είναι το mauve, όσο μπορείτε να το πιάσετε, δυστυχώς από την κάμερα φαίνεται ακριβώς ίδιο με το μπλε. Και κλειστά. Οπότε έχουμε τέσσερις ρυθμίσεις τουλάχιστον με το που κάνουμε plug and play το πληκτρολόγιο. Δηλαδή η πρώτη είναι κόκκινο, το οποίο κόκκινο είναι πολύ αμυδρό. Δηλαδή το βράδυ μπορεί να είναι καλό, δεν θα ενοχλεί, αλλά τώρα δεν φαίνεται πάρα πολύ. Είναι το mauve, το οποίο mauve μου αρέσει πάρα πολύ. Βασικά συγγνώμη, το μπλε και το mauve, γιατί βλέπω τώρα από την κάμερα, δεν βλέπω το πληκτρολόγιο, και το mauve. Οπότε κόκκινο, μπλε και μοβ, τα οποία είναι αρκετά κοντά τώρα όπως τα βλέπετε στην κάμερα, αλλά ξεχωρίζουν το βράδυ, και κλειστό.
Πάρα πολύ πρακτικό, πάρα πολύ καλό. Δεν ξέρω αν έχουμε παραπάνω ρυθμίσεις. Σας φέρω λίγο την κάμερα, βασικά το φως λίγο ξανά. Δεν ξέρω αν μπορούμε να κάνουμε και άλλα preset μέσα από το λειτουργικό, το λογισμικό μάλλον, συγγνώμη, που έχει μέσα το πληκτρολόγιο, το οποίο είπαμε κατεβάζουμε από την ATEC. Να ξαναδοκιμάσω να δω μήπως φέγγει με το... Επίσης βλέπουμε ότι αλλάζει το λογότυπο της Genesis κάτω που έχει το όνομα του πληκτρολογίου, ανάλογα με το τι έχουμε. Τώρα βέβαια επειδή χτυπάει το φως δεν φαίνεται καλά, αλλά αυτό πραγματικά, παιδιά, είναι ένα από τα, έτσι όπως το πιάνω, αρκετά στιβαρά πληκτρολόγια, φαίνεται καλό, όλους τους παραδόξους φαίνεται ποιοτικό, δηλαδή δεν τρίζουν κομμάτια, δεν με ακούγεται κάτι. Να ακούσουμε και τον ήχο που κάνει άμα το χτυπήσουμε από κάτω. Ναι, τα κατάφερε, ζούμαρε. Αυτό εδώ, παιδιά, είναι το πληκτρολόγιο Natec Genesis GX22. Πραγματικά ένα πληκτρολόγιο το οποίο, για αυτά που το θέλω, και αυτό που θέλω είναι δακτυλογράφηση κυρίως το βράδυ, είναι πάρα πολύ καλό για gaming. Ίσως να βολέψει για ελαφρύ και casual gaming, μην περιμένετε πράγματα τρελά από το συγκεκριμένο, αλλά νομίζω ότι η δουλειά σας θα την κάνει. Ένα απλό LOL, μια απλή Dota, ίσως και κάτι άλλο, να το παίξει. Δηλαδή τόσα χρόνια έπαιζα Dota, Honor και τα σχετικά από laptop, οπότε δεν είχα θέμα. Οπότε μην αγχώνεστε. Είναι στα 21 με 22 ευρώ ανάλογα με την προσφορά. Check tech now. Θα ήθελα να πω, τελειώνοντας, κλείνοντας αυτό το επεισόδιο, ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Στέλιο Θεοδωρόπουλο από το Κακό Χαμό, ο οποίος πραγματικά με βοήθησε να φτιάξουμε το πρώτο καλό intro του καναλιού. Είναι το πρώτο intro που είδατε ανοίγοντας το κανάλι. Και όλους εσάς οι οποίοι φτάσαμε τους 500 subscribers και προχωράμε, θα ήθελα να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους και κυρίως και στο Στέλιο, ο οποίος με έχει βοηθήσει πάρα πολύ και πραγματικά δεν έχω λόγια να πω. Τσεκάρετε τα κανάλια του, επίσης τσεκάρετε τα κανάλια που έχω στο description κάτω από αξιόλογα άτομα τα οποία η δουλειά τους είναι φοβερή εδώ στο YouTube. Λοιπόν, ήμουν ο Κώστας, check tech now, ελπίζω να έχετε μια όμορφη μέρα και ελπίζω να σας άρεσε το προϊόν. Προσωπικά νομίζω θα το απολαύσω, για τα λεφτά του είναι αρκετά τίμιο, αρκετά ποιοτικό, και ελπίζω να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια σας! Break it down and roll it, roll it, roll it, roll it, roll it.